Η φώνησα. Κεφάλαιο 8. Την εβδομάδα των Βαΐων, μίαν πρωίαν απήλθεν η Φραγκογιανού ολομόναχη στην εξοχή προς τις μαμούς στο ρέμα. Ήθελε να επισκεφθεί τον μικρόν Ελαιώνα, τον οποίον ως ψυχομύρη είχε λάβει από μίαν εύπορον οποσούν κουμπάραν της αποθανούς ανάκληρον, εις την οποίαν είχε προσφέρει εκδουλεύσεις. Το ίμιση του Ελαιώνος τούτου είχε δώσει εις οσπρίκα εις την Δελχαρό, το άλλο ίμιση κατήχεν ακόμη υγραία. Ολίγοι εβδομάδες είχαν παρέλθει από τα γεγονότα τα οποία διηγήθημε. Ουδής δυσανάλογος θόρυβος είχε γίνει δια το μικρόν θυγάτριον της Δελχαρός εις Τραχύλαινας, το οποίον έθαψαν την αυτήν ημέρα. Η μήτυρ του βρέφους, αν και είδε με λανάτινα σημεία περί των λαιμών του μικρού πεδίου, δε θα τόλμα ποτέ να κάμει λόγον, ούτε άλλος θα επίστευε το έγκλημα της μητρός της. Προφανώς το πεδίον είχε αποθάνει από τον κοκκίτην. Ο μόνος ιατρός ως της υπήρχε από χρόνων εις το χωρίον, ο φιλάνθρωπος Βαβαρός Β, έτυχε να πών. Είχε να ακουστεί και πάλιν χολέρα εις την Αίγυπτον και το Υπουργείο των Εσωτερικών συνήθιζε να αποστέλει κατ' εκλογήν των ιατρών τούτων εις την διεύθυνση του ενδύλου λιμοκαθαρτηρίου. Ανταυτού η κυβέρνηση είχε στείλει προσωρινώς ως υγειονόμων γυρεόντινα ιατρών, τον κύριο Μη, ως της δεν είχε φτάσει ακόμη. Εν τω μεταξύ υπήρχε εις απόφυτος της ιατρικής διατρίβων εν την ίσο. Ούτως κληθείς υπό της δημοτικής αστυνομίας, όπως βεβαιώσει τον θάνατον, εκείταξεν επιπολέως το πρόσωπο του νεκρού βρέφους, παρεπονέθη διατί να μην το φωνάξουν ενώ σωτού το έζη, και έδωκε το ενταφιαστήριον, γράψας εξπασμόδος βυχώς. Η γριαχαδούλα από της ημέρας εκείνης έζησε ζωήν τύψεων, ανησυχίας και με εξωτερικόν σχήμα ως να είχε τέφραν επί της κόμης της ψαράς, τόσον ελαφρώς κυπτήν και ακίνητον ετήρη την κεφαλήν της και ως να εφόρει την μακράν μαύρην μανδύλαν της ως σάκον μετανοίας. Όταν εμβήκεν η μεγάλη Σαρακοστή, άρχισε να συχνάζει στην εκκλησία, έκαμνε πολλάς και βαθίας γονικλησίας, εμελέτα να εξομολογηθεί και ανέβαλεν. Ενίστευεν ανεφελαίου, ξηροφαγούσα τα σπέντε ημέρα σε κάστης εβδομάδος και είχε βαστάξει τρίμερο την πρώτην εβδομάδα και το μίσο σαράκοστον. Εντρέπετο να βλέπει την κόρη της, την Δελχαρό, και απέφευγε να αντικρίσει το βλέμμα της. Την ημέρα λοιπόν εκείνη της εβδομάδος των Βαΐων έφτασε η Φραγκογιανούλη εν πρωί στην κορυφή του υψηλού πετρόδους λόφου, του αντικρίζοντος εκδυσμών την πολύχνη, και οπόθεν μελαγχολικόν πίπτει το βλέμμα επί του μικρού κημητηρίου απλωμένου κάτω επί υψηλής θαλασσοπλήκτου λωρίδος γης με τα λευκά μνήματα και ευθύς φεύγει ζητούν φεδρότητα και ζωήν εις τα γαλανά κύματα εις τον ευρύν τριπλούν λιμένα και στα χλωερά χαρίεντα νησίδια τα φράτοντα τούτων εξ ανατολών και μεσημβρίας. Επάνω της κορυφής εκείνης ίστα το ερημικόν άποπτον ως φανός την ημέρα λάμπων του εξοκλήσιον του Αγίου Αντωνίου. Η Φραγκογιανούδη ήλθεν έξωθεν ποιούσα το σημείο του Σταυρού και νου είχε σκοπό να εισέλθει την τελευταία στιγμή νεδίστασε και εξικολούθησε το δρόμο της. «Δεν είμαι άξια», είπε μέσα της, «να μπω σε ένα εξοκλήσι που τόσο συχνά λειτουργέται. Ας πάω καλύτερα στον Αηγιάννη τον κρυφό». Μετά τούτο έφθασεν εις τον Ελαιώνα, επεθεώρησεν εν προς εν όλα τα ελαιόδεντρα, δια να ειδεί αν ήσαν φουσκωμένα ήδη. Ή το ήδη περί τα μέσα Απριλίου, το δε Πάσχα ήρχε το όψιμο. Παρεκάλει μέσα της τον Χριστόν να δώσει λαδάκι για να αναπλέψει φτώχεια. Από 2 ετών το όντι δεν είχαν καρπίσει οι ελιές. Είχε δε αναφανεί και μία ύπουλος ασθένεια, φθύρουσα το καρπόν και μαυρίζωσα τους κλώνας των δένδρων. Αφού έμεινε πολύγων εις τον Ελαιώνα, εσηκώθη, στρέφουσα πολλάκι στην κεφαλήν πίσω, ως δια να αποχαιρετήσει τα ελαιόδεντρα και απεμακρύνθη. Έφτασε κάτω εις το ρεύμα και ήρχισε να το ανέρχεται, καθώς πολλάκι συνήθιζε. Φέρουσα το καλάθι όντις υπό τον αριστερόν αγκώνα, κρατούσα το μαχαιράκι της με την χείρα την δεξιά, έκυπτε παντού, εις όσα μέρη αυτή εγνώριζε, και έψαχνε να έβρει καυκαλίθρες και ζωχάρια και μυρώνια
και άνηθον για να γεμίσει το καλαθάκι της, να κάνει πίταν το Σάββατον του Λαζάρου, να φάγει αυτή και οι θυγατέρες της, αλλά να προσφέρει και στις γειτόνισσες, από τας οποίας χάσιμον δεν είχεν. Εκτός των αγριολαχάνων τούτων, τα οποία όλοι εγνώριζον να συλλέγουν, η χαδούλα ήξευρεν άλλα βότανα, χρήσιμο ως φάρμακα δια τους ασθενείς, το τρίμερο και τη δρακοντιά και την αγριοκρομίδα ανάμεσα εις τας κομάρους και τας πτέρυδας και παρά τας ρίζας των αγρίων δένδρων και τους μύκητας και τας ακάνθας και τας κνίδας, καθώς και το πολυτρίχι εις τους μικρούς καταράκτας του ρεύματος, το οποίο λέγουν ότι είναι φάρμακον δια τας λεχούς τας πυρεσούσας. Αφού συνέλεξεν ικανά βότανα και εκ του είδους των ιαματικών τούτων, τα οποία ετύλιξεν εις χωριστόν μανδύλι εντός του καλαθίου, και η ώρα έκλεινεν ήδη προς το δειλινόν, και ο ήλιος επλησίαζεν εις την κορυφήν του βουνού, εντός του ρεύματος βαθία ή του ισκιά, και ο θρούς των βημάτων της αντύχει, ως δούπος σκληρός εις το βάθος της ψυχής της. Η γραία ήρχε το ήδη υψηλότερα προς την απότομη κορυφήν του ρεύματος. Κάτω εχαράτε το βαθύ το ποτάμιον, τα χυλά το ρέμα, και όλην τη βαθύ αγκυλάδα με τα ηρέμου μορμυρισμού διέτρεχε το ρεύμα, κατά το φαινόμενο να κινητούν, λιμνάζον, αλλά πράγματι αενάως κινούμενον υπό τας μακράς βαθυκόμους πλατάνους. Ανάμεσα εις βρία και θάμνους και πτέρυδας εφλίσβιζε μυστικά, εφίλη τους καρπούς των δένδρων, έρπον ο φιοειδός κατά μήκος της κοιλάδος, πρασινοπών από τα σανταυγία στα σκλοερά, φιλούν και άμα δάκνων τους βράχους και τα ρίζα, νάμα μορμύρων, αθόλωτων, βρίθων από μικρά καβουράκια, τα οποία έτρεχον ακριβώσεν εις το θόλωμα της άμμου, άμα κανέν βοσκόπουλον, αφήνοντας ολίγας αμνάδας να βόσκουν εις την δροσεράν χλόιν, ήρχε το να κύψει στο ρεύμα και ανεσήκωνε πέτραν την άδεια να τα κυνηγήσει. Το λάλλον, ασήγητον γελάδιμα των κοσίφων, αντύχει αρμονικών εις το δάσος, το περιστρέφων όλην την δυτικήν κλητήν και ανέρπων εις την κορυφήν του αναργύρου έως την αετοφουλιάν πάνω, όπου ελέγετο ότι ίσθαλας αετός είχε κατοικήσει επί τρεις γενεάς ανθρώπων εκεί και τέλος εξέλιπε χωρίς να αφήσει αετόπουλα. Εις την ερημοθήσαν φωλιάν του ευρέθη ολόκληρων μουσείων από τεράστια κόκαλα θαλασσίων όφιων, φωκών, καρχαριών και άλλων εναλίων θηρίων, τα οποία είχε ξεφαντώσει κατά καιρούς ο μέγας και κρατεός όρνης των θαλασσών, με το γρυπόν ράμφος του τοκιανοπό και με το τεφρόν μεγαλοπρεπές πτέρωμα. Επάνω εις την κορυφήν του ρεύματος, εις έναν ζυγόν σχηματιζόμενον μεταξύ δύο βουνών, ανάμεσα εις του κονόμου τα ρόγκια και εις των μικρών ανάργυρων, εκεί ευρίσκεται από παλαιών καιρών το αρχαίον έρημον μουνίδριον ο Αϊγιάννης ο κρυφός. Ή το πράγματι κρυφός, κείμενος όπισθεν του μικρού αυχένος, καλυπτόμενος από τα δύο βουνά και από πυκνήν λόχμην. Είτε εκ του βορείου μέρους ήρχε το τίς, όπως τώρα η Φραγκογιαννού, απ' τα χυλά το ρέμα, είτε εκ του μεσημβρινού, εκ της τοποθεσίας της καλουμένης του κονόμου τα ρόγκια, και ανεγκύτατα διήρχε το πλησίον του παλαιού σεβάσματος, ή το αδύνατον να υποπτεύσει την ύπαρξή του, αν δεν εγνώριζε καλώς τα μέρη όπως τα γνώριζεν η Φραγκογιαννού. Ο περίβολος και τα ολίγα κελία ήσαν ερήπιον από πολλού. Ο ναοίσκος ορθού του ακόμη, αλήτων έρημος και αλειτούργητος. Το καθολικόν εστεγάζεται ακόμη, αλλά στο Άγιον Βήμα η στέγη είχε καταρρεύσει προς το βόρειο, εδε πλάκες της σκεπής και τα συντρίμματα είχαν καλύψει το θυσιαστήριον. Υπήρχε ξύλινων τέμπλων, πάλε ποτέ γλυπτών και χρυσωμένων, εφθαρμένων και δυσγνώριστων, αλλικών εσέλιπων. Εολίγε τυχογραφίε, είχον φθαρεί από την υγρασία και τα πρόσωπα των Αγίων δεν διεκρίνονται πλέον. Μόνον δεξιόθεν του χορού υπήρχε μια τυχογραφία, παριστώσα τον Άι Γιάννη τον πρόδρομο, μαρτυρούντα των Χριστών. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Το πρόσωπον και η χείρ του βαπτιστού, την ομένη και δεικνύουσα, διεκρίνοντο οποσούν καλός. Το πρόσωπον του σωτήρος, λίαν αμυδρός, εφαίνεται επί του υγρού τείχου.
τον Άι Γιάννη των Κρυφών, επεκαλούντο των παλαιών καιρών, όλοι όσοι είχαν κρυφών πόνων ή κρυφήν αμαρτίαν. Η γραία Χαδούλα εγνώριζε την δοξασίαν ή το έθιμον τούτο, και δια τούτο ενθυμήθη να έλθει εις των παλαιών, έρημον να ίσκον, όπως προσφέρει τα συγκεσίας της. Προέκρινε των ναών των αλειτούργητων, αφού και στην ενωριακήν εκκλησίαν, όπου εσύχναζε όλην τη Σαρακοστήν, ετόλμα μόνο να εισέρχεται μάλλον εις τον Άρθικα, όπισθεν του ενός φίλου της γυναικείας πύλης, του κλεισμένου με τον Σύρτην, ως να αισθάνετο την ανάγκη να είναι έτοιμη προσφυγήν, άμα την εδίω και της. Και δεν εφοβεί το τόσο μην τη διώξει ο Παπα-Νικόλας, ο αυστηρός και ασκητικός εφημέριος, ή ο κυρ Δημητρός, ο επίτροπος, ως της πάντοτε εγόγγιζε και ήτο τραχής προς τας γραίας, έτινες επέμενον μη θέλουσε να έρχονται εις τον γυναικονίτη και απίτουν να έχουν διαρκώς μικρών περίφρακτων με σειρά στα σιδίων διαμέρισμα εις την βορειοδυτική γωνίαν του ναού. Αλλά φοβήτω των αρχάγγελων, των αγριοπών, ως της ήτο ζωγραφισμένος μεγαλωστή επί της βορείας πύλης του ναού με την ροφέαν του την φλογινήν εις την χείραν. Εισήλθεν εις τον έρημον να ίσκον, άναψε εν Κυρίων, το οποίο είχε εις το καλάθιν της μαζί με ολίγα πυρία και καμετρής τροτάς γονικλησίας εμπρός εις την τοιχογραφίαν την ημιεφθαρμένη. Ήτα, ανακυκλούσα εις τον νουν την έμμονον ιδέα, ή της είχε κολλήσει χωρίς να την εκφράζει μεγαλοφόνος, είπε με φωνήν, την οποίαν θα ειδύνα τον ακούσει της, αν μπαρίστα το μάρτης της σκηνής εκείνης. «Αν έκαμα καλά η Γιάννη μου, να μου δώσεις σημείο σήμερα, να κάνω μια καλή πράξη, ένα ψυχικό για να γαλινιάσει η ψυχή μου και η καρδούλα μου».